Δεύτερη ενότητα σήμερα της εκπομπής μας, Σαββατοκύριακο στο Νότιο Αιγαίο. Και να σας πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα επισκεφτήκαμε στο γραφείο του, στο Δημοτικό Μέγαρο, τον Δήμαρχο Καλυμνίων, τον κύριο Γιάννη Γαλουζή, ο οποίος μας μίλησε για πολλά ζέοντα θέματα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη του τόπου μας. Πάμε να τον ακούσουμε. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ να μας ενημερώσετε για ζητήματα και θέματα που αφορούν στους πολίτες του νησιού μας και την εξέλιξη κάποιων έργων του Δήμου. Θα ξεκινήσω από ένα από τα πιο βασικά θέματα, κάτι που απασχολεί όλους μας, διότι υπάρχει έντονη αγωνία όλων μας να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία δηλώσεων στο κτηματολόγιο της ακίνητης περιουσίας που έχει ο καθένας. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι πριν τρεις μέρες λάβαμε απάντηση στην επιστολή την οποία είχα στείλει εγώ προς την αντίστοιχη υπηρεσία κτηματογράφησης, την οποία ζητούσα να δοθεί παράταση μέχρι τις 20 Μαΐου. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι προς στιγμή μας έχουν δώσει μια παράταση, εγκρίθηκε δηλαδή η παράταση για μας μέχρι τις 5 Απριλίου. Θεωρώ ότι αν χρειαστεί θα δοθεί και η υπόλοιπη παράταση μέχρι τις 20 Μαΐου. Ωραία. Όσο αφορά δε τους κατοίκους του εξωτερικού, τους συμπατριώτες μας, τους ομογενείς, οι οποίοι βρίσκονται στην Αυστραλία, στην Αμερική κτλ. Αυτοί έχουν χρονικό περιθώριο το οποίο φτάνει μέχρι τις 20 Μαΐου και για αυτούς ακόμα, εάν υπάρξει πρόβλημα, υπάρχει δυνατότητα και εκεί παράτασης, τρίμηνης παράτασης. Άρα να ξέρουμε επομένως ότι όλοι μέχρι τις 5 Απριλίου πρέπει να πάμε σε αυτή τη φάση να δηλώσουμε ό,τι ακίνητο έχουμε, προκειμένου να τρέξει και η διαδικασία, διότι πράγματι ο αριθμός ο οποίος είχε δηλωθεί μέχρι στιγμής με το ζόρι φτάνει το 10-11%. Όσο αφορά τώρα κάποια άλλα θέματα, τα οποία είναι επίσης εξίσου σημαντικά, θα ήθελα να ενημερώσω και μέσω του σταθμού σας την πορεία ενός μεγάλου έργου το οποίο είχαμε ζητήσει και είχε εξαγγείλει σε πρώτη φάση ο Πρωθυπουργός, όχι στη λογική των ενεργειών που αύριο ξεκινάμε και χτίζουμε, αλλά στη λογική της εξέτασης του αιτήματός μας και πάνω απ' όλα της εκπόνησης της μελέτης για το αντίστοιχο μεγάλο έργο. Θα πείτε ποιο έργο είναι και αυτό αφορά, το οποίο σε ποιο έργο. Μέχρι τώρα. Μιλάω το πρόβλημα το οποίο έχουμε, το πρόβλημα του αεροδρομίου. Άρα τι μιλάμε, για την κατασκευή ενός νέου αεροδρομίου, άρα μιλάμε για τη μεταφορά των δράσεων του υπάρχοντος αεροδρομίου σε έναν άλλο χώρο. Άρα η πορεία από ό,τι φαίνεται των εργασιών από πλευράς Υπουργείου Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από ό,τι φαίνεται πάει καλά. Όσον αφορά στη μελέτη, έτσι. Ναι, όσον αφορά τη μελέτη. Βρισκόμαστε επομένως στο στάδιο της εκπόνησης προκαταρκτικής μελέτης. Αυτό είναι, να ξέρετε, είναι το στάδιο πριν από την οριστική μελέτη του έργου. Και μιλάει μάλιστα το έγγραφο για έναν διάδρομο ο οποίος είναι 2.700 μέτρα με 320 μέτρα πλάτος και κτηριακό συγκρότημα το οποίο θα φτάνει περίπου τα 400 επί 600 μέτρα περίπου. Κύριε Δήμαρχε, έχει γίνει πραγματογνωμοσύνη στο σημείο αυτό το οποίο έχει επιλύγει για το αεροδρόμιο? Λοιπόν, αυτά τα έχει ελέγξει ήδη η ίδια. Να ξέρετε κάτι, ότι ο Δήμος δεν κάνει απολύτως τίποτα. Ο Δήμος κατέθεσε ένα αίτημα με την πρόταση, αντίστοιχη έτσι. Περιοχή. Κατέθεσε ένα αίτημα, κατέθεσε μια πρόταση. Η πρότασή μας εξετάστηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και οι υπηρεσίες του Υπουργείου, εφόσον βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης προκαταρκτικής μελέτης, σημαίνει ότι βρίσκουν την πρότασή μας ικανοποιητική, σημαίνει ότι βρίσκουν λοιπόν ότι είναι υλοποιήσιμη η κατασκευή ενός αεροδρομίου στην αντίστοιχη περιοχή και γι' αυτό προχωρούν στην προκαταρκτική και μετά στην οριστική μελέτη. Για να μιλήσει επομένως για ένα έργο, πότε θα γίνει κτλ., πρώτα φτιάχνεις τη μελέτη και μετά πας στην επόμενη φάση, ποια είναι η εξέβρεση πόρων, προκειμένου να προχωρήσεις από εκεί πέρα για να λύσεις τα θέματα. Όλα τα θέματα θα τα χειριστεί το Υπουργείο. Ελπίζω ότι η κυβέρνηση αυτή θα έχει και τον χρόνο, θα της δώσει και τη δυνατότητα και ο ελληνικός λαός προκειμένου να ολοκληρώσει μεγάλα έργα το οποίο έχει στον. Είχα συνάντηση πριν μερικές μέρες εδώ με το Σύλλογο Γονέων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως, του Παρθεναγωγείου που λέγαμε,
το σχολείο αυτό ανησυχούσαν οι γονείς, ήθελαν να μάθουν τι γίνεται με την πορεία εξέλιξη των εργασιών του έργου. Τους ενημέρωσα ότι το έργο, παρά το ότι είχαμε πάρα πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις, το έργο προχωράει κανονικά. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί η ανατολική και η νότια πτέρυγα του σχολείου, έχουν γίνει τα χτισήματα εκεί, δηλαδή εκεί ολοκληρώθηκε υπόγειο, ισόγειο και όροφος. Είχαμε κάνει ρεπορτάζ σχετικό, ναι. Αυτές τις μέρες πλέον, μιλάμε τώρα σε 2-3 μέρες, θα ρίξουν την πλάκα του ισογείου του βορεινού τμήματος και σε 15 μέρες περίπου από σήμερα θα ολοκληρωθεί ο σκελετός και του βορεινού τμήματος. Από εκεί και πέρα πλέον θα μιλάμε για τα χτισήματα και τις εργασίες, τις υπόλοιπες σωματίσματα και ό,τι άλλο χρειάζεται πλέον. Δηλαδή αρχίζει πλέον σιγά σιγά να παίρνει σάρκα και οστά. Τα οστά, ο σκελετός δηλαδή από εκεί και πέρα έχει τοποθετηθεί, άρα από εκεί και πέρα πάμε πλέον στη σάρκα. Λοιπόν, αυτό θέλουμε για να του δώσουμε όψη και μορφή. Τρέχουμε, είμαστε σε φάση διαγωνισμού τώρα με το θέμα των παιδικών χαρών, αλλά και την προσβασιμότητα των ατόμων ειδικές ανάγκες στις παραλίες, μηχανήματα έργου τα οποία πρέπει να προμηθευτούμε. Όλα αυτά είναι έργα τα οποία τα έχουμε εντάξει στο Φιλόδημος, όπως και το έργο της παραλιακής Βουβάλη, το οποίο είναι το επόμενο έργο το οποίο θα βγει από πλευράς διαγωνισμού για να τρέξει και αυτό. Υπάρχει μια σειρά πολλών έργων και εγκεκριμένων έργων, τα οποία οφείλουμε αυτά να τα τρέξουμε. Βέβαια, εντάξει, είναι δύσκολο να ολοκληρωθούν μέχρι τις εκλογές, όμως αυτό δεν έχει καμία σχέση. Θα μπουν οι βάσεις. Εμείς βάζουμε τις βάσεις, πάμε παρακάτω και ολοκληρώνουμε στον χρόνο των προβλεπών. Για τις παιδικές χαρές τουλάχιστον, κύριε Δήμαρχε, πότε υπολογίζετε ότι μπορεί να αποκατασταθούν? Ναι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω εγώ τώρα, γιατί οι διαγωνισμοί έχουν και τις διαδικασίες τους και τον χρόνο τους. Αυτό που, το οποίο σας λέω είναι ότι έχει αναλάβει το Γραφείο Προμηθειών, δηλαδή ο κύριος Μπαϊράμης, και μπορώ να σας πω ότι είναι από τα... ο κύριος Μπαϊράμης είναι από τους πιο σοβαρούς υπαλλήλους, προκειμένου να τρέξει την διαδικασία διαγωνισμού. Θεωρώ ότι θα το φέρει εις πέρας και πολύ σύντομα, ούτως ώστε να ξεκινήσει όποιος εργολάβος για να ολοκληρώσει το κομμάτι αυτό. Τώρα, όσο αφορά το θέμα που είχαμε με την Ψέριμο, τον ηλεκτροφωτισμό. Να ξέρετε ότι είχα στείλει έγγραφο στην ΔΕΗ προκειμένου να μεταβεί η ΔΕΗ στην Ψέριμο για να δούμε από πού οφείλεται η βλάβη, γιατί πράγματι είχαμε βλάβη σε 20-25 φωτιστικά κτλ. Η ΔΕΗ βρίσκεται σήμερα πάνω στην Ψέριμο. Εγώ μίλησα μαζί με τον υπεύθυνο. Πολύ σοβαρό θέμα, με τον βέβαια, αυτό για τους κατοίκους της Ψέριμο. Ο οποίος μου είπε ότι έχουν προέλθει βλάβες από μεγάλες διαβρώσεις, επειδή είναι κοντά στη θάλασσα τα φωτιστικά, στα φωτιστικά, με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε, δηλαδή θα γίνει μια προσωρινή επιδιόρθωση, στέλνω και αύριο το δικό μας συνεργείο, προκειμένου και εκείνο να προχωρήσει όπως μπορεί, ας πούμε, προσωρινά, όμως πρέπει να προχωρήσουμε σε μια προμήθεια φωτιστικών αντικατάστασης, διότι έχουν τεράστιες διαβρώσεις και βλέπετε ότι η θάλασσα δεν αφήνει τίποτα έτσι στο διάβα της. Επομένως, αυτή είναι η αιτία και θα προχωρήσουμε σε προμήθεια και τοποθέτηση. Και αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι η Ψέριμος μπορεί την περίοδο αυτή να είναι λίγο σκοτεινή, αλλά βλέπετε ότι και οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες, οι οποίες δεν επέτρεπαν και την προσέγγιση εύκολα πλοίων, γιατί υπήρχαν πολλά απαγορευτικά και άρα τα πλοία τα οποία κάνουν δρομολόγια προς την Ψέριμο δεν πήγαιναν την περίοδο αυτή. Είχαμε θέματα, είχαν ακυρωθεί. Είχαν ακυρωθεί πάρα πολλά δρομολόγια και δεν ήταν εύκολη η προσέγγιση και από εμάς για να πάμε πάνω στην Ψέριμο. Δεν είναι κάτι που είναι στην Κάλυμνο και παίρνουμε το αυτοκίνητο και πάμε. Άρα αυτό ήταν ο λόγος της καθυστέρησης. Τώρα που έχουμε καλό καιρό, βλέπετε ότι σήμερα πήγε η ΔΕΗ, αύριο θα πάνε και δικά μας συνεργεία πάνω για να δουν ορισμένα θέματα. Και ας μην ξεχνάει η Ψέριμο ότι αυτή η δημοτική αρχή είναι που την Ψέριμο την έχει κάνει κέντρο της περιοχής. Αυτή η δημοτική αρχή είναι που έχει βάλει καθημερινά δρομολόγια. Λοιπόν, ειδικά την περίοδο της σεζόν, ξεκινάμε από το Πάσχα μέχρι και τον Οκτώβρη-Νοέμβρη μήνα,
μιλάμε μέσω των πλοίων της ΑΝΕΚ. Εμείς είμαστε αυτοί που συνδέσαμε το μαστιχάρι με την Ψέρυμο, με επιδοτούμενο δρομολόγιο, το ζητήσαμε από το Υπουργείο και το πήραμε προκειμένου να έχουμε. Και εμείς είμαστε αυτοί που βοηθήσαμε να έχει 500 και 1.000 επισκέπτες ημερησίως η Ψέρυμος πάνω. Άρα, κύριε Δήμαρχε, υποχρέωση του Δήμου, του εκάστοτε Δήμου είναι αυτή. Είναι υποχρέωση, πολλές όμως δεν τα έκαναν. Και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαμε και τα φυλάκια. Και το λιμενικό φυλάκιο με δύο οργανικές θέσεις, αλλά και το αστυνομικό φυλάκιο με μία οργανική θέση πάνω στην Ψέρυμο. Άρα αυτά τα πράγματα που ήταν χρόνια αιτήματα των κατοίκων. Και αυτονόητα. Λοιπόν, και αυτονόητα, τα οποία δεν είχαν γίνει όμως από τους προηγούμενους, αυτά έγιναν από εμάς στη συνεργασία με την σημερινή κυβέρνηση που προκειμένου να τα φέρουμε εις πέρας. Το κομμάτι της ανακύκλωσης θα είμαστε στην ευχάριστη θέση, γιατί οι εταιρείες οι οποίες έχουν βγει για τις καλοπιστικές αυτές κατασκευές, μίλησα μαζί τους, θα είναι αυτή την εβδομάδα εδώ προκειμένου να έχουμε την πρώτη συνάντηση, γιατί έχουν βγει πλέον ως οριστικοί ανάδοχοι και από εκεί πρέπει να έρθουν να δουν τους χώρους και να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και στον χρόνο που θα προσδιορίσουν, διότι αυτά πρέπει να πάνε πακέτο. Επίσης το θέμα αυτό, επειδή πρέπει να υπάρξει και χώρος που θα γίνεται η διαχείριση των ανακυκλώσιμων. Εδώ υπάρχει σε συνεννόηση βέβαια με ιδιωτική εταιρεία, η οποία συνεργάζεται και με την ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης, η οποία η ίδια εταιρεία, η ιδιωτική, έχει ενοικιάσει, βρίσκεται σε εξέβρεση ενός χώρου, από ό,τι γνωρίζω έχει βρεθεί ο χώρος. Είναι θέματα βέβαια μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή, τα οποία να τα λύσουν μεταξύ τους, οπότε θα έχουν και τον χώρο προκειμένου να τοποθετηθήσουν εκεί ένα κδάι ιδιωτικό, οπότε εμείς θα παραδίδουμε τα ανακυκλώσιμα στο χώρο εκείνο και η δουλειά πλέον θα γίνεται από εκεί. Άρα μπαίνουμε, βάζουμε και τα θέματα αυτά της ανακύκλωσης, γιατί αυτά πρέπει να πάνε πακέτο μαζί. Δηλαδή μπορείς να βάλεις κάδους, μπορείς να έχεις λύσει και το άλλο κομμάτι. Πρέπει να λυθούν αμέσως και τα δύο. Υπάρχει μια σειρά έργων, τα οποία είμαστε τώρα σε φάση συμβασιοποίησης. Άρα εμείς θα προσκαλέσουμε τον εργολάβο, τον κύριο Κρούσκο, αφενός μεν για το έργο του Δραπέτη, ένα ρέμα, το οποίο πήραμε επιχορήγηση 80.000 ευρώ προκειμένου να το ολοκληρώσουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, αντιπλημμυρικό έργο δηλαδή. Άρα αυτό θα υπογράψουμε σύμβαση με τον εργολάβο για να ξεκινήσει τα έργα και επίσης θα καλέσουμε τον εργολάβο εντός των ημερών προκειμένου να υπογράψουμε σύμβαση για τις ασφαλτοστρώσεις. Είμαστε στο στάδιο δηλαδή συμβασιοποίησης και του έργου αυτού. Αυτά δηλαδή θεωρώ ότι τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν και τα έργα αυτά. Τελειώνει εντωμεταξύ και με τα συνεργεία του τις εργασίες που αφορούν τα ΜΠΕΤΑ, επομένως τον έργο που μας ενδιαφέρουν άμεσα για να τα τρέξουμε. Επίσης να ενημερώσω ότι βρισκόμαστε σε συμφωνία προκειμένου να δώσουμε ειδική παράταση στην εργολαβία η οποία είναι ανοιχτή και αφορά το έργο στο μετόχι της Κυραψηλής, αν θυμάστε. Άρα θα το ολοκληρώσει ο Δήμος όλο το έργο αυτό με τον ίδιο εργολάβο και από ίδιους πόρους. Άρα δεν περιμένουμε να βρούμε άλλη ένταξη για το έργο αυτό εδώ. Ήδη έχει εκπονηθεί ένα μεγάλο κομμάτι από τις εργασίες που προβλεπόντουσαν, άρα από εκεί και πέρα θα το ολοκληρώσουμε από ίδιους πόρους και ο εργολάβος, από ό,τι έχω μιλήσει μαζί με τις τεχνικές μας υπηρεσίες, θα φέρουν την αντίστοιχη εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει την ειδική παράταση για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις εργασίες και να τις ολοκληρώσουν. Πολλά και ποικίλα τα θέματα για τα οποία μας ενημέρωσε ο κύριος Δήμαρχος. Να πάμε τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ το οποίο κάναμε με τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μικέ Ρήγα, ο οποίος μας ενημέρωσε για την αντικατάσταση των σωληνώσεων του δικτύου ίδρυυσης στην περιοχή Ρότσο. Η πλήρης αντικατάσταση θα ολοκληρωθεί σε περίπου 2 ημέρες. Καλημέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε. Βρισκόμαστε εδώ στους ποταμούς, έτσι λέμε, την περιοχή στο Ρότσο. Βλέπουμε εδώ εργοτάξιο. Τι γίνεται? Έτσι ακριβώς. Καλημέρα σας. Είμαστε εδώ την αρχή της εβδομάδας και προχωράμε στην αντικατάσταση αυτού του παλιού δικτύου ίδρυυσης του Θαρμένου με νέο δίκτυο σύγχρονης τεχνολογίας, προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα. Ο αγωγός αυτό συνδέεται. Συμβατά, φαντάζομαι, με τους κανόνες υγιεινής. Είναι η τελευταία της τεχνολογίας. Το δίκτυο αυτό συνδέεται με την κεντρική δεξαμενή που βρίσκεται πάνω στον Άγιο Χαράλαμπο και από εκεί υδροδοτούνται όλα μας τα δίκτυα. Θέλω να πιστεύω ότι σε 2 μέρες περίπου θα το έχουμε ολοκληρώσει. Ωραία. Είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση.
να εκμεταλλευτεί το συνεργείο και τον καιρό, διότι προβλέπονται αλλαγές. Σχεδόν ένα μήνα με την κακοκαιρία. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι την Παρασκευή θα το έχουμε ολοκληρώσει. Ωραία, και μετά από εδώ τι έχουμε. Για να πάμε παρακάτω. Μετά από εδώ έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε την αποχέτευση που βρίσκεται στο νέο λιμάνι προς το Βουάλι. Mm-hmm. Όπου εκεί κάτω και τα σπίτια που βρίσκονται κάτω από το δρόμο δεν έχουν δίκτυο mm-hmm. ακόμα. Και να δώσουμε λύση και σε εκείνη την περιοχή. Ωραία, ωραία. Οπότε η ΔΕΙΑΚ, ζωντανός οργανισμός του Δήμου, mm-hmm. Όχι μόνο παρεμβαίνει για τις ζημιές που προκύπτουν σε καθημερινή βάση, αλλά ταυτόχρονα κάνει δραστηριότητες προς όφελος της κοινωνίας, mm-hmm. όπως είναι αυτά, mm-hmm. αντικατάσταση yeah. δικτύων, επέκταση δικτύων και όχι μόνο. Mm-hmm. Ωραία. Βλέπουμε εδώ. Ανεβαίνει προς τον δρόμο της πολεοδομίας. Ήδη έτσι, από την πολεοδομία έχουμε κατεβάσει το δίκτυο μέχρι αυτό το σημείο. Ωραία. Με παλιότερη παρέμβασή μας. Και ερχόμαστε τώρα να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο. Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Ναι, ναι. Γεια σας. Τι κάνουμε εδώ, αντικαθιστούμε το δίκτυο. Ναι, ναι. Το πλάνο τελειώνει με 2 μέρες πρέπει τελειώσει. Ωραία. Καλή δύναμη λοιπόν. Να είστε καλά. Παραπάνω. Εδώ βλέπουμε έχει αποκατασταθεί ένα τμήμα. Όχι πλήρως βέβαια. Και εδώ πάνε να τοποθετήσουν την καινούρια σωλήνα ύδρευσης. Κύριε Ρήγα, εδώ θα έχουμε την αντικατάσταση των παλιών σωλήνων, έτσι, με την καινούρια. Που θα τοποθετούνται μια συνολυνώσεις, θα γίνει η δική θα γίνει διαδικασία. Η κόλληση. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Σημαίνει όλα καλά. Σιγά σιγά. 1, 2, 3 πάμε μέσα. Φέρτε το λοστάρι. Πάει. Πάμε! Όχι βέβαια! Θα το Εδώ γίνεται αντικατάσταση τώρα των παλιών σωλήνων και συγκόλληση γίνεται. Ωραία. Μάλιστα. Να μας πείτε πώς γίνεται η αντικατάσταση εδώ. Εδώ τώρα υπάρχουν κάποιες ίνες μέσα στη σωλήνα, ναι, ναι. στη Μούφα, οι οποίες τώρα αυτό το μηχάνημα εδώ με το ρεύμα ταλιώνει και γίνονται ένα σώμα και κολλάνε οι σωλήνες. Mm-hmm. Ωραία. Τώρα έχει ξεκινήσει απλώς η διαδικασία. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την κόλληση. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Είναι μια καλή σωλήνα, mm-hmm. αν δεν έχει πολλές πιέσεις. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό το υλικό, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Ωραία. Εντάξει, καλή δύναμη. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ολοταχώς σε διαφημίσεις.